Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Πάνος Γκούμας, επισκέφθηκε σήμερα τις μονάδες υγείας Κορινθίας και Αργολίδας και είχε συνεργασία με τους νέους διοικητές μετά την ανάληψη των καθηκόνων τους. Για μένα ιδιαίτερη χαρά σήμερα που βρίσκομαι στο νοσοκομείο του Άργους. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο λαό της Αργολίδας. Έχω γίνει κοινωνός των προβλημάτων το οποίο υπάρχουν, αλλά είναι σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι γενικού, εθνικού, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Όπως προείπα, αυτό το νοσοκομείο έχει παρουσία και στελεχών πάρα πολύ καλή, και ιατρικού και νοσηλευτικού και τεχνικού και λοιπού προσωπικού, και έχει δώσει δείγμα γραφής. Για μένα είναι σήμερα και ένας χώρος τιμής, διότι εδώ πέρα με είχε φέρει στο παρελθόν, όχι σε αυτό το νοσοκομείο, νοσοκομείο του Άργους, ένας συμμαθητής μας που λείπει, συμφοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο, που λείπει σήμερα, ο Κώστας Βρέτος, που είσαι και καλός γιατρός και καλός άνθρωπος. Βεβαίως σήμερα είναι η μέρα, ας πούμε, χαράς, όσο μπορεί να είναι μετά από τα τελευταία γεγονότα τα οποία ζήσαμε, χθεσινά. Και παρουσιάζουμε σήμερα έναν άρχοντα, όνομα και πράγμα σήμερα για διοικητή του νοσοκομείου του Άργους. Εμείς θα είμαστε συνέχεια κοντά σας. Και μάλιστα, για να ισχυροποιήσω αυτό που λέω, εκτός από μένα που έχω την ευθύνη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όρισα τον αγαπητό συνάδελφο υποδιοικητή Γιάννη Λαουδιά να έχει μια μεγαλύτερη υποπτία, όχι μόνο στο εδώ νοσοκομείο, αλλά στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου γενικότερα, ο οποίος ξέρω ότι διακατέχεται με ιδιαίτερη αγάπη στην Αργολίδα και θα μπορέσει να βοηθήσει όσο μπορεί. Χωρίς την στράτευση όλων σας, τίποτα δεν μπορεί να γίνει καλύτερο για το νοσοκομείο. Κύριες αιχμές είναι η όσο δυνατόν καλύτερη οργάνωση. Το διπλογραφικό σύστημα πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να εφαρμοστεί όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται, γιατί αυτό είναι και επιταγή του Πρωθυπουργού μας, του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά είδα ότι μας λύνει πάρα πολλά προβλήματα και μας διορθώνει πολλά. Ακτινογραφία, αν μου επιτραπεί η έκφραση, του νοσοκομείου έχω. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Βεβαίως χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από το προσωπικό πάση φύσεως που υπηρετεί. Δεν είναι τις παρούσες να τα συζητήσουμε. Στην επόμενη συνάντησή μας, που θα γίνει, αγαπητέ κύριε διοικητά, που θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον ενημερωθείτε, καταγράψετε όλα τα προβλήματα ή άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν. Και παράκληση είναι ότι έχει φτιαχτεί καλό, θα παραμείνει και θα βοηθεί περαιτέρω. Ό,τι κατά τη γνώμη σας είναι πράγμα το οποίο χρειάζεται διόρθωση, βελτίωση, είμαι στη διάθεσή σας. Αισθάνομαι σήμερα διπλή χαρά, γιατί είμαι στο νοσοκομείο του Άργους. Πρώτον, γιατί ήρθαμε εδώ για να εγκαταστήσουμε ένα διοικητή στο νοσοκομείο Άργους, το οποίο είναι φίλος. Χρόνια συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Ένα διοικητή που προέρχεται από ένα χώρο που τον έχουμε ανάγκη για να εξορθολογήσουμε μερικά παραμέτρους που δεν είχαμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία στην υγεία. Ένα διοικητή που είναι επί πολλά χρόνια έχει διατελέσει πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου και που επαναλαμβάνουμε είναι φίλος και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά. Να του ευχηθώ υγεία, να του ευχηθώ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι θα πάτε πολύ καλά, γιατί είναι και έχει συνηθίσει να συζητάει, να διαβουλεύεται και να αποφασίζει μετά. Η δεύτερη μου χαρά είναι γιατί εδώ σε αυτό το νοσοκομείο έχω φίλους. Έχω παλιούς συνεργάτες από την Τρίπολη που ήρθαν εδώ. Έχω φίλους και τους περισσότερους σας γνωρίζω. Και που θα είμαστε εδώ, θα συνεργαστούμε και θα πάμε μπροστά αυτό το νοσοκομείο.
Σήμερα δεν είμαι να πούμε πολλά, ούτε να εξαγγέλνουμε ιστορίες. Αυτά είναι για μετά. Να ενημερωθεί ο νέος σας διοικητής, που ξέρω ότι το έχει κάνει όλες αυτές τις μέρες και ερχόταν εδώ και ας μην είχε αναλάβει. Αλλά θέλουμε και επίσημα να αναλάβει. Θέλουμε να λειτουργήσουν τα θεσμοθετημένα όργανα, να καταθέσουν προτάσεις στα νοσοκομεία που δεν λειτουργούν τα θεσμοθετημένα όργανα, όπως είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο, όπως είναι οι Επιτροπές Λοιμόξεων, όπως είναι Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Τομεάρχης, όπου δεν λειτουργούν τα θεσμοθετημένα όργανα, λειτουργούν κάποιες άλλες καταστάσεις, λειτουργούν κάποιοι άλλοι συμβουλάτορες. Έτσι λοιπόν είναι υποχρέωση όλων σας να λειτουργήσετε τα θεσμοθετημένα όργανα για να είναι οι εισηγητές του διοικητή. Για να είναι εισηγητές του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόνο έτσι θα έχει ο διοικητής και καλή συνεργασία και καλές εισηγήσεις για να έχει και τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον μας. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν τον ιδρώτα τους για να χτιστεί αυτό το νοσοκομείο. Ήταν στάση ζωής για πολλούς αργίτες η οικοδόμηση αυτούς του νοσοκομείου. Και ως νέος διοικητής, τα πρώτα μου λόγια είναι ευχαριστώ αυτούς που δεν είναι στη ζωή και ευχαριστώ την κυρία Βούρτουλα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στη ζωή και έχει δώσει και αυτή ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την ανέγερση του τμήματος του νεφρού στο νοσοκομείο. Θέλω να πω στους φίλους Αργίους ότι θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για καλύτερη παροχή υγείας σε όλους τους κατοίκους αυτού του νομού. Έχουμε υποχρέωση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η πατρίδα να κοιτάξουμε πρώτα το μη προνομιούχο. Αυτός μας έχει ανάγκη τώρα, σε αυτόν πρέπει να στηριχτούμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Γι' αυτό λοιπόν καλό όλο το στενεχειακό δυναμικό του νοσοκομείου του Άργους σε όλες τις βαθμίδες να παλέψουμε για καλύτερη παροχή υπηρεσίας στον λαό της Αργολίδας. Από την πλευρά τη δική μας επαναλαμβάνω ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και πολύ περισσότερο ακόμη θα δουλέψουμε τα τεχνικά ζητήματα που βάλατε κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά έχοντας και την ευθύνη των λογιστών της Πελοποννήσου καταλαβαίνω πολύ καλά ότι πρέπει να λειτουργήσει το διπλογραφικό σύστημα. Ήδη έχω βάλει το φορέα το δικό μου να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και να διορθώσουμε κάποια στοιχεία που δεν λειτουργούν για την σωστή αποτύπωση όλων των δεδομένων του νοσοκομείου που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Διοικητά, συγχαρητήρια και σε εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και τη στήριξη στον κύριο Αρχοντά, όσοι μπορείτε.